21ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου 30-31 Γενάρη, προμηθευόμαστε το πρώτο κείμενο των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης, για το σοσιαλισμό. Έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα της πανεξόρμησης τον κύριο Νίκο Μπουκουβάλα, είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής και της Ιδεολογικής Επιτροπής της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πανεξόρμησης που έχουμε μπροστά μας και πώς προετοιμάζονται οι οργανώσεις για αυτήν την πανεξόρμηση? Στόχος είναι τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, χιλιάδες οπαδοί, φίλοι του κόμματος, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, άνθρωποι που ακούνε το ΚΚΕ, προβληματίζονται, που έχουμε συναντηθεί σε μάχες μαζί τους, άνθρωποι που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, να προμηθευτούν, να μελετήσουν τις θέσεις του 21ου Συνεδρίου. Σε χώρες δουλειάς, σε γειτονίες, σε σπίτια, να γίνει συζήτηση, να ακούσουμε κριτική και προτάσεις από αυτόν τον κόσμο πάνω στις θέσεις, σε εκτιμήσεις, συμπεράσματα του κόμματος για την κατάσταση που βιώνουμε και για την πραγματική διέξοδο από αυτή. Εν όψη δηλαδή του Συνεδρίου, να γίνει ένα μεγάλο βήμα ισχυροποίησης του κόμματος, επαφής με εργατόκοσμο, να αποκτήσουμε νέους και να δυναμώσουμε δεσμούς υπάρχοντες με αυτόν τον κόσμο, ώστε από καλύτερες θέσεις να διεξάγουμε ιδεολογική πολιτική αντεπίθεση, να γίνουμε ικανότεροι στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη, όλες οι κομματικές οργανώσεις στην Αττική είναι στο πόδι, οργανώνουν τη μάχη από αύριο κιόλας και για τις τρεις επόμενες εβδομάδες, για τις τρεις πανεξορμήσεις, βάζοντας αισιόδοξους στόχους και παίρνοντας όλα τα μέτρα για να πιαστούν. Υπάρχει κλίμα άμυλας μεταξύ των οργανώσεων και πλατιά προπαγάνδηση με αφίσες, πανό, σε χώρες δουλειάς, γειτονιές, κομματικά γραφεία και αλλού. Η επαφή των εργαζομένων με τις θέσεις του ΚΚΕ εν όψη του Συνεδρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, φαντάζομαι, στην εποχή που ζούμε, αλλά και ιδιαίτερα ποια είναι η σημασία της στην Αττική, η οποία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό, της μεγάλο κομμάτι πληθυσμού της χώρας και βέβαια της εργατικής τάξης. Ακριβώς, δεδομένου ότι στην Αττική συγκεντρώνονται πολυπληθή τμήματα εργατικής τάξης, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, σε κλάδους, σε χώρους στρατηγικής σημασίας όπου το κόμμα μας ιεραρχεί την παρέμβασή του, αλλά επίσης συγκεντρώνονται και επιτελεία της αστικής τάξης, του αστικού κράτους, τα καθήκοντα της κομματικής οργάνωσης Αττικής σε αυτή τη μάχη, δηλαδή για τις θέσεις του 21ου Συνεδρίου, είναι αυξημένα. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι θέσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην παρέμβασή μας όσον αφορά και την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων, αλλά και την υλοποίηση των καθηκόντων που προκύπτουν, σε μια περίοδο που η διαχρονικά αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, μέσα σε συνθήκες κρίσης καπιταλιστικής και πανδημίας του κορονοϊού, εντείνεται. Όπου όμως αυτή η περίοδος αποκαλύπτει και τις δυνατότητες, δείχνει ανάγλυφα τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά και την αναγκαιότητα και ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Λοιπόν, οι θέσεις του Συνεδρίου με τη δράση των κομμουνιστών μπορούν να φωτίσουν ακριβώς αυτή την προοπτική καλύτερα. Όσον αφορά τους νέους, που και αυτοί βλέπουμε να δοκιμάζονται και μάλιστα σε όλες τις εκφάσεις της ζωής τους, από τη μόρφωση, από την πιο χαμηλή βαθμίδα, μέχρι και τα πανεπιστήμια, τα οποία είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο. Το δικαίωμά τους πλήττεται στην δουλειά, στην εργασία, με χαμηλούς μισθούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μία σειρά δικαιώματα να χτυπιούνται. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε? Οι θέσεις του 21ου Συνεδρίου του κόμματος αφορούν επίσης κάθε νέο και νέα εργατικών λαϊκών στρωμάτων, γιατί μπορούν να δώσουν απάντηση στο «δεν γίνεται τίποτα», στο ερώτημα «τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα», τονίζοντας την αναγκαιότητα της συλλογικής και οργανωμένης πάλης. Δηλαδή να μην συμβιβαστούν οι νέοι με την κατάσταση που ζουν στα σχολεία, στις σχολές, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνεται νεολαία και την οποία τη θέλουν υποταγμένη και χωρίς δικαιώματα, αλλά να διεκδικούν νέοι, να δουν τον εαυτό τους ως μέρος της λύσης των προβλημάτων τους, ότι έχουν αυτή τη δύναμη, να συμμετέχουν στους αγώνες μαθητών, φοιτητών που είναι και σε εξέλιξη αυτές τις μέρες, εργαζομένων, να εμπιστευτούν και να δώσουν τη μάχη στο πλάι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την προστασία της υγείας, για σύγχρονους όρους μόρφωσης, σπουδών, δουλειάς, για ζωή με δικαιώματα, ανοίγοντας το δρόμο για να πάρουν το μέλλον τους στα δικά τους χέρια. Δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης, για το σοσιαλισμό.